Καλησπέρα σας και καλή μας εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Γεννηματάς. Φίλες και φίλοι, είμαι χαρούμενος που θα σας κρατάω συντροφιά με τις ζωδιακές μου προβλέψεις κάθε μέρα στις 4, που φυσικά στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Πάμε γρήγορα για τις ζωδιακές μας προβλέψεις. Κριός. Η σημερινή μέρα, φίλοι μου, σας καλεί να βρεθείτε κοντά στους στόχους σας και να βρείτε τις λύσεις σε θέματα επαγγελματικής και οικονομικής φύσης. Η σημερινή μέρα, μετά το μεσημέρι, απαιτεί χαλάρωση και επαφές φιλικές και ερωτικές με σκοπό την προσωπική σας χαλάρωση. Περνάμε στον Ταύρο. Η Πανσέληνος στις 4 του μήνα σας ανάγκασε να βρεθείτε κοντά στα οικογενειακά πρόσωπα αλλά και προβλήματα. Οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με κληρονομικά, απαιτείται προσοχή. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδος, ερωτικά, καλείστε να φουγκραστείτε λίγο το τέρι σας. Δίδυμη, ο Ερμής, ο πλανήτης σας από το ζώδιο του Τοξότη, σας ευνοεί στα επαγγελματικά σας θέματα. Η δύναμη και το θάρρος σας βοηθούν για ξεκαθαρίσματα χωρίς όμως υπερβολές. Ευνοούνται τα ταξίδια πάσης φύσεως. Καρκίνος, η Πανσέληνος σας επηρέασε ουδέτερα, μιας και η Σελήνη είναι ο πλανήτης σας από το ζώδιο του Ταύρου. Μία τα επαγγελματικά και μία τα οικογενειακά και τα ερωτικά στη ζυγαριά της ψυχής σας, προσπαθώντας να βρείτε τη λύση. Η λύση θα βρεθεί μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να μην επηρεαστείτε από τρίτα πρόσωπα. Και περνάμε στο Λέον. Η εβδομάδα ξεκινά αντιφατικά. Σαν σταθερό ζώδιο επηρεαστήκατε από την Πανσέληνο. Μη βιαστείτε για αποφάσεις επαγγελματικής φύσης. Δώστε χώρο στον εαυτό σας να πετύχει χωρίς την παρέμβαση συνεργατών ή οικογενειακών προσώπων ή του ερωτικού συντρόφου. Είναι υπόθεση προσωπική. Και περνάμε στην Παρθένο. Μία εβδομάδα ξεκινά για σας, φίλοι μου, με μεγάλη ενέργεια, η οποία σας οδηγεί σε επαγγελματικούς προσανατολισμούς και ξεκαθαρίσματα σε οικονομικά ανοιχτά μέτωπα που σας βασάνιζαν. Από το βραδάκι ξεκινήστε το νέο σας στόχο, όποιος και να είναι αυτός, τελείως αθόρυβα. Και περνάμε στο ζυγό. Η Πανσέληνος στις 4 στο ζώδιο του Ταύρου, που είναι κυρίαρχος πλανήτης και η Αφροδίτη, σας επηρέασε άλλους θετικά και άλλους αρνητικά. Αυτό οφείλεται στο ότι μοιράζεστε την Αφροδίτη με το ζώδιο του Ταύρου. Μία εβδομάδα ξεκινά με ιδιαίτερες επαγγελματικές υποχρεώσεις, που σημαίνει ότι πρέπει να βρείτε χρόνο για τα ερωτικά σας. Σκορπιός. Ο Ερμής τον Τοξότη, η Πανσέληνος στις 4 του μήνα στον Ταύρο, σας οδηγεί σε ξεκαθαρίσματα πάσης φύσεως. Υπάρχει πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα να λειτουργήσετε παρασκηνιακά για το κοινό καλό και όφελος στον επαγγελματικό σας στόχο. Προσοχή στα ερωτικά εγκλήματα. Τοξότης. Ο Ερμής στο ζώδιό σας, πλανήτη της επικοινωνίας, φέρνει στην επιφάνεια ταξίδια που δεν έγιναν, στόχοι που δεν πραγματοποιήθηκαν και φυσικά μια εβδομάδα με πολύ τρέξιμο, πάθος, στα ερωτικά και πολλές αντιζηλίες. Και περνάμε στον εγώκερο. Εν αναμονή του Κρόνου που θα μπει στο ζώδιό σας 20 Δεκεμβρίου, από αυτή την εβδομάδα θεμελιώνεται και προγραμματίζεται πιο σωστά τα επαγγελματικά σας. Η εβδομάδα αυτή είναι κουραστική αλλά και παραγωγική. Μη θυσιάζετε στο βωμό των επαγγελματικών τον έρωτα και περνάμε στον υδροχό. Η εβδομάδα, αγαπητοί μου φίλοι, ξεκινά με αρμοδιότητες που δεν ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο. Ευνοούνται τα επαγγελματικά σας με συζητήσεις και επαφές με άτομα κύρους. Προσοχή στο κλείσιμο συμβολέων και στα ψηλά γράμματα. Στο τέλος περνάμε στον ιχθύ. Αγαπητά μου ψαράκια, προσοχή αυτή την εβδομάδα στον επαγγελματικό τομέα. Να αποφύγετε τα λαθάκια τα οποία οφείλονται στην έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης από τον ερωτικό τομέα. Τα πράγματα θα διορθωθούν μέσα στην εβδομάδα, από το απόγευμα και μετά χαλαρώστε, διαλογιστείτε για να βρείτε τη λύση στην ψυχή σας.